Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Προφανώς. Γεια σου Σάββετ. Γεια σας παιδιά. Το σαμπόταρε. Το σαμπόταρε, ξέρεις γιατί. Γιατί έχω μάθει τη Λισάβετ που βλέπει μόνο τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα του βίντεο. Α, νόμιζα ότι δεν έβλεπες καθόλου. Όχι, εντάξει, στην αρχή λίγο. Το γεια σου Πάρη, γεια σου Αντώνη και μετά κλείνει. Ναι, ακριβώς. Είναι το εικονικό μας σημάδι. Έλα, κάνε τη σύσταση. Λοιπόν, η Ελισάβετ είναι e-commerce manager ναι. Του Ισότους που λέγεται Eldeco. Mm-hmm. Ωραία τα λες. Καλά τα λέω. Πολύ καλά. Ασχολείται κυρίως με το marketing. Mm-hmm. Αλλά προφανώς μια μικρή επιχείρηση ασχολείται και με πολλά άλλα. Με τα πάντα όλα. Και αφού εγώ έκανα αυτό που εγώ φέρω τι κάνει η Ελισάβετ, θα μας πει και η Ελισάβετ τι κάνει. Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι, όπως είπες και εσύ, σε μια μικρή επιχείρηση. Εμείς έχουμε φυσικό κατάστημα με είδη γάμου βάφτισης. Do it yourself όμως. Mm. Έχεις παίρνει τα υλικά, τα φτιάχνεις μόνος σου. Τέλεια. Και έχουμε ξεκινήσει ένα e-shop τα τελευταία 5-6 χρόνια. Είναι και... τόσα. Το 14 είναι σίγουρα. Πω. Ναι. Γεράσαμε. Και όπως είπες, σε μια μικρή επιχείρηση, ξεκινάς ας πούμε με ένα e-shop. Μετά σιγά σιγά κάνεις και marketing, μετά ασχολείσαι λίγο περισσότερο με το content και τα μαθαίνεις όλα σε ό,τι αφορά ένα e-shop από την αρχή ως το τέλος. Πρέπει να το κάνω. Πρέπει, θέλω να το κάνω προφανώς για να πηγαίνουμε μπροστά αυτό. Φανταστικά. Yeah. Και δηλαδή η Ελισάβετ λοιπόν θα είναι το επεισόδιο με το οποίο τι θα γίνει πάρει. Είναι season finale. Season finale. Season finale. Wow. Κλείνουμε σεζόν, Ελισάβετ, μαζί σου. Οπότε είναι super special επεισόδιο. Εντάξει. Οπότε θα το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάω. Τι θα πει season finale, περίμενα να κάνουμε ένα γρήγορο teaser. Λοιπόν, τι θα πει season finale. Δεν θα ξανακάνουμε κανένα επεισόδιο. Κοίταξε. Το καλοκαίρι μπορεί να κάνουμε τίποτα σφήνες, αλλά θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα πάρουμε ό,τι comments, ό,τι feedback πήραμε από κόσμο. Θα κάνουμε από την Ελισάβετ. Διακοπές, ας πούμε. Μα είμαστε έτοιμοι για κοπέλα. Μα είμαστε έτοιμοι. Με ένα μαγιό, παιδιά, κάτι. Δεν βλέπεις εδώ το στυλ. Και θα επανέλθουμε από το φθινόπωρο με super duper καινούργια πράγματα που έχουμε σκεφτεί και έχουμε συζητήσει. Τέλεια. Με upgraded version τη μικρή κουβέντα. Θα βάψουμε τον τοίχο, είπαμε. Θα βάψουμε τοίχο σε θα κάνουμε DIY πολλά. 100%. Ωραία. DIY σκηνικά, DIY κάμερες, DIY μικρόφωνα. Όλα θα είναι DIY. Πυκνωτές, ιστορίες. Επόμενη βασική ερώτηση πριν ξεκινήσει. Σημαντική ερώτηση. Μπορώ τώρα να βάλω τα γυαλιά μου πάνω γιατί δεν βλέπω τίποτα. Και εγώ θέλω και καπέλο γιατί έτσι να ενοχλεί. Ωραία. Και πάμε τώρα στο zoom. Οπότε ξεκινά πάρει εσύ. Α, είναι μικρή κουβέντα η μικρή κουβέντα. Δεν πρόκειται. Αποκλείεται. Πώ φαίνεται ότι δεν βλέπει μικρή κουβέντα εσύ, Ελισάβετ. Εγώ βλέπω πιο πολύ Ελντέκο. Εντάξει. Στο τέλο θα πω κάντε like και subscribe, επιτρέπετε. Αυτό όχι. Έχει κοπεί. Θα το κάνουμε μνήμη που θα στο βίντεο. Λοιπόν, άκουγα ότι θέλω να ρωτήσω. Το οποίο δεν το έχω συζητήσει ποτέ. Αλλά είναι πώ το. Πώς και αποφάσισες ότι ξέρεις τι πρέπει να πάμε στο digital κομμάτι και να ανοίξουμε. Το θυμάσαι καθόλου πώς έγινε ή απλά έγινε? Απλά πιστεύω έγινε γιατί ήταν το φυσικό να γίνει. Δηλαδή έχεις μια φυσική επιχείρηση, ένα φυσικό κατάστημα. Okay. Το επόμενο βήμα είναι οπωσδήποτε να πας στο digital γιατί θεωρήσαμε ότι χάνουμε κοινό. Δηλαδή μεγαλώνει, αυξάνεται η τεχνολογία, ο κόσμος ασχολείται πιο πολύ με τα κινητά του, με τα λάπτοπ του, μπουρου. Όλοι δεν μπορούν να έρθουν στο μαγαζί προφανώς, okay. Γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην επαρχία. Οπότε αναγκαστικά κάνεις ένα e-shop το οποίο δεν είναι μόνο για να αγοράζει, αλλά είναι και για βιτρίνα. Δηλαδή μπορεί να δει κάποιος κάτι και να πάρει τηλέφωνο να κάνει την παραγγελία του. Είναι απαραίτητο δηλαδή να βγεις digital. Αυτό ήθελα να σχολιάσω και εγώ, επειδή και δεν έχεις πει ότι φέρνει κόσμο στο μαγαζί, αλλά έτσι ψωνίζω και εγώ σημαντικό βαθμό. Εγώ, by the way, online ψωνίζω πάρα πολύ λίγο. Τι κάνω για παράδειγμα, βλέπω. Δεν θέλω να πάω να κάνω ψώνια και να χαζεύω. Βόλτα δεν κάνεις. Βαριέμαι. Αλλά απ' την άλλη, πριν να αγοράσω κάτι, θέλω να το δω. Οπότε μπαίνω στο site, βλέπω τι έχει. Και κάνεις παραλαβή, ας πούμε. Και μετά πηγαίνω εκεί, το βλέπω ότι όντως μου κάνει αυτό, ξέρεις, σαν φυσικό πράγμα και το παίρνω. Ναι. Κοίταξε, άκου να σου πω, περίμενα, αν έχει συσκευασία 100%. 100%. Αλλά για παράδειγμα, τώρα θέλω να πάρω. Άσχετο, θέλω να πάρω για το σπίτι μου ένα μεγάλο κάδο σπιτιών. Γιατί δεν. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία. Και είδα στο site, ρε παιδί μου, τι εταιρείες θα πάω να το πάρω. Και δεν νιώθω σίγουρος αν δεν πάω να το δω από κοντά. Οπότε. Okay. Είναι. Όντως είναι σαν μια δεύτερη βιτρίνα βασικά, την οποία όλος την έχει σπίτι του. Απλά μετά από λίγο εξελίσσεται. Δεν το βλέπεις απλά σαν ένα e-shop που το έχεις. Πρέπει να μεγαλώνει αυτό το πράγμα. Και για να μεγαλώνει πρέπει να μαθαίνεις και εσύ πράγματα μαζί του. Και να μεγαλώνετε μαζί δηλαδή. Okay. Που σημαίνει ότι έχεις ένα e-shop, okay, καλώς, μετά πρέπει να διαφημιστείς. Πώς θα διαφημιστείς, πώς θα σε μάθει ο κόσμος. Mm. Κάνουμε και content δηλαδή.
ασχολείσαι και λίγο με το SEO. Δηλαδή κάνεις χίλια δύο πράγματα ώστε να το φέρεις σε ένα σημείο που να σου φέρει το τζίρο που θες να σου φέρει. Ωραία. Γιατί κάποια στιγμή, συγγνώμη σε διακόπτω, έπαιξε και το ενδεχόμενο για φαντάσου σε 2-3 χρόνια να είμαστε να το πάμε μόνο online. Ποτέ δεν ξέρεις. Καλά, όχι σε 2-3, σε 5-6. Ναι, σε κάποια. Βέβαια, από ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω, τα πρότυπα, ας πούμε, λένε πάλι ότι ο κόσμος θα αρχίσει να γυρνάει πολύ στο φυσικό. Mm. Δηλαδή και η Amazon άνοιξε φυσικό, αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα πάρα πολύ. Okay. Μάλλον έχει όντως μεγάλη αξία να βλέπεις το προϊόν. Υπάρχουν άνθρωποι που, όπως εσύ που είσαι της τεχνολογίας, ας πούμε, θες να τον δεις το προϊόν. Ναι. Αυτό. Εγώ μόνο με στην καραντίνα πήρα κάτι αποκλειστικά online. Εγώ τα διαλέγω online, τα βλέπω από κοντά και μετά τα παίρνω, όντως. Ναι. Το άλλο. Το έχω πάρει λίγο μονότονο και σταματάω. Δεν πειράζει. Το σταματάω μετά. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω τώρα και το οποίο πάλι δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ είναι το SEO, το SEO, που δηλαδή είναι Search Engine Optimization, να σε βρίσκει ο πελάτης σου εύκολα κάνοντας search στο Google, στο Yahoo, στο DuckDuckGo, Bing. Υπάρχει ακόμα Yahoo Search. Ναι, παίζει. Bing, όλα αυτά, τέλος πάντων. Αυτό το κάνεις βάζοντας κάποια tags στο HTML, σωστά, έχει κάποιους κώδικες εκεί που είναι πιο εύκολο. Ναι, είναι δύο κομμάτια, είναι το τεχνικό. Μπράβο. Και το μη τεχνικό. Δηλαδή, στο τεχνικό κομμάτι θα στα πει καλύτερο ο Αντώνης πώς θα γίνει το audit και όλα αυτά. Εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι, επειδή είναι classic, όταν μιλάς με ένα άτομο του marketing, σου λέει μπορείς να επενδύσεις στο SEO, αλλά αυτό θα αργήσει να αποδώσει. Ναι. Εσύ το έχεις δει να αποδίδει αυτή τη στιγμή? Αν ναι, πόσο καιρό σου πήρε για να πεις oh, now it works, και τι μέγεθος περιεχομένου και με τι ρυθμό έχτιζες για να. Ναι. Την ίδια συζήτηση κάναμε και με τον Αντώνη προχθές, που μου έλεγε ότι θέλει να φτιάξει ένα blog και να του βρω, να του βγάλω search terms. Συγγνώμη που τώρα λέω διάφορα. Να τα καρφώνεις όλα. Να κάνουμε τέλος πάντων την ανάλυση για να γράψει το άρθρο, για να πιάνει το άρθρο κόσμο. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχεις όγκο. Ό,τι και να κάνεις, πρέπει να δώσεις πολύ volume. Δηλαδή, και τα 10 καλύτερα keywords να πάρεις και να γράψεις φοβερά blogs κτλ. Αύριο δεν θα δεις κόσμο. Πρέπει να έχεις και όγκο, πρέπει να έχεις και ποσότητα και καλή ποιότητα, βέβαια, προφανώς. Και αυτό που λες, θα πάρει χρόνο. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα όντως τη δουλειά τη σοβαρή πριν 2-3 χρόνια και τώρα έχει αρχίσει και μου φέρνει traffic αυτό το πράγμα. Okay. Προφανώς ένα blog μπορεί να θέλει και 6 μήνες να πιάσει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα πάνω στο SEO. Επομένως, πάρα πολύ σημαντικό είναι το volume, ο όγκος δηλαδή των πραγμάτων, και η ποιότητα να προσέχουμε. Με τι ρυθμό γράφατε? Με πολύ γρήγορο ρυθμό, δηλαδή 5-10 άρθρα την εβδομάδα. What the fuck? Είχα ένα πάρα πολύ καλό φίλο που μας βοήθησε πάρα πολύ στο SEO. Okay. Και μου λέει, θέλω 50 άρθρα εχθές, μπορείς? Ο οποίος κάνει και παράπλευρες εμφανίσεις στην Greek Web, δεν έχει φάνει ποτέ. Ναι, αλλά έχει κάνει σαμποτάζ. Περνάει και σαμποτάρει συχνά. Σεζόν 2 θα σκάσει μύτη. Είσαι κάποιο εξτραδάκι καλοκαιρινό. Είναι για εξτραδάκι. Για καπελαδούρα κι αυτό. Ναι, ναι, σε παραλία. Για λέγε, γιατί το άξιζα, πήρα εγώ λίγο. Όχι, δεν είναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ειδικά βασικά αυτό που ρώτησε, το πόσο καιρό περιμένει να γίνει κάτι, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε. Λόγω των πολύ άμεσων αποτελεσμάτων που σου δίνουν κανάλια marketing όπως τα ads και τέτοια πράγματα, έχουμε βάλει το μυαλό μας να δουλεύει ότι ξέρεις τι, άμα κάνω κάτι το οποίο είναι digital, μπορώ να το μετρήσω και θα το μετρήσω από αύριο και θα δω αύριο το τι αυτό μου φέρνει. Αλλά το SEO είναι κάτι το οποίο αργεί να σου φέρει και πολλές φορές δεν ξέρεις τι σου φέρνει. Δηλαδή, το συνδυάζω πολλές φορές με την εποχή που γράφαμε πιο πολλά άρθρα στο blog του Sourcler. Γράφατε. Ναι. Πιο πολλά από όσα γράφω τώρα. Να σου πω κάτι, γράφαμε σίγουρα κάποια την εβδομάδα. Εντάξει, κάτι. Σίγουρα. Έχουμε ακόμα λέει, πολύ περιεχόμενο και βλέπω άρθρα, ρε παιδί μου, που τα έχουμε γράψει για πλάκα ή που τα έχουμε γράψει γιατί λέγαμε τι να γράφουμε, ας γράψουμε αυτό. Και ξαφνικά κάτι που δεν το περίμενες σου φέρνει πάρα πολύ traffic, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις ποιο θα σκοράρει καλά, θα βρει κενό. Μπορεί δηλαδή για παράδειγμα κάτι να μην έχει τόσο καλά keywords, έχω παρατηρήσει, αλλά στα keywords που έχεις χτυπήσει να είσαι πάρα πολύ καλός. Νομίζω ότι έχει σημασία να αναφέρονται κι άλλοι σε σένα. Είναι βασικό. Ναι, εντάξει. Το external link building. Ναι, εννοείται. Αλλά αυτό που λες εσύ είναι ότι ουσιαστικά τα keywords που χτυπάγατε, πώς το είπες, δεν φαίνανε. Αν υποθέσουμε ότι για το development που κάναμε τότε, τα keywords ήταν, ξέρω εγώ, engineer ή κάτι άλλο. Ναι.
Αλλά αυτά τα keywords θα χτυπάνε όλοι που είναι πάρα πολύ μεγάλο σε volume. Ναι, θέλεις ένα volume το οποίο να είναι έτσι, αυτή την τρύπα. Να. Ναι, να είναι εμείς, αλλά να μην είναι τόσο μικρό. Ναι, ακριβώς. Ή γράψα απ' όλα. Γράψα απ' όλα, δηλαδή. Βασικά δεν έχει δίκιο. Γιατί χτίζεις δίκτυο. Οπότε ακριβώς. Μετά, άμα έχεις ψηλό score και κάτι generic να γράψεις, θα είσαι πιο ψηλά. Ακριβώς. Γενικά το θέμα είναι ότι πρέπει να γράφεις. Μην αρχίσεις και μπαίνεις στη διαδικασία του πώς να γράψω, δεν ξέρω να κάνω ανάλυση, μπουρουμπουρου, κρατά έτσι. Ναι, οκ, okay, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά κάτσε γράψε, αυτό είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, τη δουλειά που έχεις να κάνεις αύριο και τέλεια, κάτι σήμερα και μέτρια για να έχεις ποιότητα. Μιλάς τώρα στους experts του SEO. Που ψάχνανε το μάθημα που κάνουμε για Docker στο YouTube και δεν το βρίσκανε. Αυτό το κλικ θα το βάλουμε στην τέτοια. Γιατί κάποιος μας λέει ότι το μάθημα του Αντώνη και του Πάρη για Docker να το βρεις είναι πιο δύσκολο από το ίδιο το μάθημα. Και έχει γράψει στο YouTube. Καζιάρης Καλπέτης Docker. Τι έχετε γράψει στο description από κάτω. Δεν ξέρω, δεν έλεγε Καζιάρης Καλπέτης Docker course και δεν ήμασταν πρώτο αποτέλεσμα στο YouTube. Κάναμε μια διαδροπή τώρα, Εντάξει, θα τα κάνουμε το καλοκαίρι αυτά. Θα φτιάξουμε όλα. Αλλά ναι, καλά, το SEO νομίζω είναι μεγάλο κομμάτι και. Όχι που παρατημένο, πώς να το πω. Επειδή πολλοί λένε. Ναι. Πώς θα λες. Εντάξει, χαμός. Νομίζω αυτό που δεν αναφέρεται με το SEO είναι ότι είναι δύσκολο να ανέβεις μία φορά. Αν πούμε ότι είναι μία φορά δύσκολο να ανέβεις με το SEO, είναι 10 φορές δύσκολο να πέσεις. Εγώ αυτό το βλέπω από εμάς. Ναι. Επειδή εμείς έχουμε το blog του Sourceler, του προϊόντος, που πλέον κάνουμε ένα άρθρο το χρόνο όταν θα κάνουμε οποιοδήποτε update, στη lab, είδαμε στην digital ocean ή οτιδήποτε. Αλλά σταθερά, επειδή έχει ανέβει στο scoring το site, έχουμε σταθερά. Δεν κάνουμε. Το πρώην απλά υπάρχει εκεί, συντηρείται και έχετε κόσμο και κάποιοι πληρώνουν κιόλα. Κάποιοι λίγοι το μήνα, σκάνε την κάρτα του και πληρώνουν. Ναι. Και δεν κάνουμε τίποτα πλέον. Είναι και ένα χρόνια. Site χρόνων πλέον. Ναι, είναι 10 χρόνια site καταρχά. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Αλλά είναι μια καλή. Δηλαδή στην ουσία, όταν κάνει κάτι online, το κάνει και εσύ με το μαγαζί, το κάνει για την επένδυση, for the long run. Ακριβώς. Και μπορεί να είναι δύσκολο να ανέβει στην αρχή, αλλά μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να πέσει αυτό το κομμάτι. Ισχύει. Αυτό. Αλλά άμα είσαι super startup και κάνεις blitz scaling και μεθαίνει να μεγαλώνεις 10 επί κάθε χρόνο. Blitz scaling. Γενικά με το SEO, αυτό που πιστεύω είναι ότι πέρα από αυτά που είπαμε, ότι πρέπει να είσαι, είναι ένα state of mind. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, ό,τι content και γράφεις κτλ. Πρέπει να δίνεις μια αξία στο χρήστη σου, σε αυτόν που θα σε διαβάσει, για να σε διαβάσει, για να πουλήσεις μετά. Τουλάχιστον εμείς έτσι το χρησιμοποιούμε. Του δίνεις κάτι τσάμπα, μαθαίνει κάτι, μια ιδέα, ό,τι να είναι αυτό, πώς να διακοσμήσεις τον τοίχο σου. Με 10 ευρώ, ξέρω εγώ. Αύριο μεθαύριο θα σε θυμάται. Δεν πουλάς εσύ άμεσα μέσα από αυτό, έτσι. Yeah. Δίνεις μια αξία λοιπόν, παίρνεις κάτι λίγο αργότερα. Πολύ αργά βέβαια, in the long term, αλλά αυτή είναι η φάση. Και αυτό όμως πρέπει να το δεις σε όλες τις εκφάνσεις σου. Δηλαδή, ο τρόπος που θα μιλάς στα άρθρα σου, αυτά που θα λες στα άρθρα σου, θα τα λες και στα social, θα τα λες και στο newsletter, ας πούμε. Όλα παίζουν ρόλο για να χτίσεις καλό. SEO. Δηλαδή όλα μετράνε. Το λόγο, πόσο τον δουλεύετε στα άρθρα, δηλαδή πόσο ασχολείστε με το κείμενο, πώς θα είναι από ύφος, από τέτοιο. Η βαρύτητα που πέφτει δηλαδή. Εννοείς στους χρήστες πόσο απευθυνόμαστε. Ναι, δηλαδή το ύφος του κειμένου που γράφετε ασχολείστε να είναι ομοιόμορφο ή άμα γράφεις εσύ, άμα γράφει κάποιος άλλος είναι διαφορετικό, δεν είναι. Α, όχι, είναι απλό, λιτό. Απευθυνόμαστε. Κυρίως εμείς στις γυναίκες 25 με 35, επομένως μιλάμε όπως μιλάνε και δεν γράφουμε δοκίμια, ας πούμε. Προσπαθούμε να είμαστε απλοί, όπως μιλάμε στα social. Βέβαια, χρησιμοποιούμε λέξεις τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιούμε μέσα στο. Keywords, ας πούμε, δεν τα ξεχνάμε αυτά, αλλά τα βάζουμε σωστά. Να βγάζει νόημα, παιδί μου. Να είναι αυτό, να βγάζει νόημα, να μην είναι ροζ καναπέ, καναπέ με ροζ, αποχρώσεις ροζ το ένα. Να σου πω, ποιο είναι ο μεγαλύτερος άγχος με το site. Καλά, φαντάζομαι ποιο μπορεί να είναι. Ψάχνω να βρω το μεγαλύτερο άγχος. Λοιπόν. Οι συνεργασίες, δηλαδή βασικά οι συνεργάτες μου είναι το μεγαλύτερο άγχος μου. Όχι στο site, ποιο είναι το άγχος μου στο site. Στην πίσνα, λέτε. Στην πίσνα, βασικά. Αυτό. Εσύ στο site, άμα θα πέσει. Παραδείγματος χάρη, αυτό είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, παιδί. Επειδή λέγαμε για προσλήψεις και τέτοια. Την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Λέγαμε ότι όντως αυτό είναι. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είναι ένας υπάλληλος, μπορεί να είναι ένας. Αλλά όντως να χτίσεις το δίκτυο με το οποίο συνεργάζεσαι. Με τους συνεργάτες, να τους εμπιστεύεσαι κτλ. Αλλά ως που περίμενα να μου πεις ότι το μεγαλύτερο άγχος είναι να μην πέσει το site. Να μην πέσει το site
Έχουμε φροντίσει, γι' αυτό και δεν έχουμε φροντίσει κακό σε δεν πέφτω σαν πάνω. Όντως, εγώ καιρό έχω ακούσει. Έχω να ακούσει από τότε που ένα πουλάκι έφυγε και ήρθε για στρατό. Έφυγε για στρατό. μαζί με τη θητεία πήγε και το site. Ακριβώς. Να σου πω, από άποψη ταχύτητα ασχολείστε με το. Δεν ξέρω, π.χ. Παρακολουθείτε π.χ. να φορτώνει γρήγορα η σελίδα ή τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε έναν άνθρωπο εκεί που ασχολείται με την ταχύτητα του. Με το performance. Με το performance. Αυτό το έχει δει να επηρεάζει καθόλου το κοινό ή οτιδήποτε. Δηλαδή, άμα κάτι ήταν αργό και μετά έγινε γρήγορο, άμα κάτι ήταν γρήγορο και έγινε αργό, το είδες, έχεις παρατηρήσει ποτέ. Κοίτα, πρέπει να είναι πολύ αργό για να ενοχλεί το χρήστη, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, ναι. Μεγάλο πρόβλημα. Άμα τώρα μιλάμε πάλι για το SEO, θέλει ανάλυση. Δηλαδή δεν θα καταλάβεις τη διαφορά άμεσα. Αυτό εννοείς. Να σου πω, περίμενε, όχι, τώρα όμως που το πες. Στο SEO δηλαδή, ανάλογα με το πώς κάνει rank Google, κοιτάει και ταχύτητα λογικά. Ναι, σωστά, 100%. Και εκεί είναι, ας πούμε, ένα πρόβλημα μεγάλο, ειδικά όταν έχεις ένα site με 15.000 προϊόντα, 15.000 κωδικούς, content, blog, φωτογραφίες, do it yourself, βίντεο και είναι και WordPress. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι φοβερά τα πράγματα, αλλά υπάρχουν. Κάνουμε συνέχεια βελτιώσεις και βελτιστοποιήσεις για να μας βοηθήσει και αυτό. Ναι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που αντιμετωπίζουμε τώρα βασικά. Η ταχύτητα. Δηλαδή όλα τα άλλα σιγά σιγά μπαίνουν σε ένα ρυθμό, τα αντιμετωπίζεις, ok, έχεις έναν που γράφει blog, έχεις έναν άλλον που ας πούμε, φροντίζει για να λειτουργεί καλά το site, να μην πέφτει, μπουρμπούρου, αλλά το θέμα της ταχύτητας είναι ένα θέμα που το εξετάζουμε συνέχεια, δηλαδή το έχουμε αφήσει ποτέ. Δηλαδή τώρα με ένα νέο άνθρωπο, με νέα προγράμματα, αυτό. Καλά είναι και νομίζω η ταχύτητα είναι μέρος εμπειρίας χρήστη και πρακτικά η Google αυτό που σου λέει είναι ότι θέλω πάνω-πάνω να είναι η σελίδα η οποία θα έχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για το χρήστη εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τις διαφημίσεις, οι οποίες είναι πληρωμένες, οπότε αναγκαστικά έχουν πάει εκεί πέρα. Εκεί επηρεάζει ρόλο, βέβαια. Εκεί επηρεάζει πώς θα πληρώσεις. Δηλαδή, το σκορ σου επηρεάζει το κόστος. Δηλαδή, δύο σελίδες οι οποίες είναι πολύ καλύτερη από την άλλη, με πολύ μικρότερο κόστος θα μπορέσει να βγει μία και όχι άλλη. Όπως έτσι έχει ένα τέτοιο. Αλλά πρακτικά η Google θα σου πει ότι ξέρεις τι, άμα κάνει 10 δευτερόλεπτα να ανοίξει το site, ξέρω εγώ, 15, θα προτιμήσει να πάει στην επόμενη, να βγάλει το δεύτερο λήμα πρώτο. Το οποίο θα φροντίσει πιο γρήγορα, θα έχει καλύτερο κείμενο, δεν θα έχει 15 pop-ups, δηλαδή είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο εκεί. Πάω. Κατά βάση μπαίνουν από τι συσκευή. Στο site. Στο site, desktop. Ναι. Ναι. Έλα ρε. Εντάξει. Έχει ανέβει πάρα πολύ το mobile, αλλά. Γενικά από ότι πλέον η φάση είναι 90% mobile, ξέρω εγώ, σε τέτοιες. Σε e-commerce και λέω. Νομίζω ότι έχει να κάνει και το προϊόν πάντα. Πάντως. Δηλαδή, σκέψου ρε παιδί μου πόσο συχνά θα έμπαινε σε το κινητό για να ψωνίσει σούπερ μάρκετ και πόσο συχνά θα έμπαινε σε το κινητό για να πάρει για να δει ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια. Τίποτα. Καμία απόλυτη. Μπαίνω και σούπερ μάρκετ, μισό λεπτό το έχω δοκιμάσει και για να μην το κράξω το σούπερ μάρκετ, παίρνω. Η εμπειρία από το κινητό είναι χάλια. Δεν μ' αρέσει γενικά. Τώρα. Παπούτσια, επειδή έχει τύχει να μπω κάτι στην κεράκια που μου έχει στείλει ο ανεψιός μου, μόνο σε τέτοια περίπτωση του στυλάδες αυτό. Κατάλαβα, δηλαδή είναι πιο πολύ ένα. Άμα θέλω να πάω να δω πράγματα πολλά για να κάνω browse και τέτοια, νομίζω θα πάω από το desktop. Δεν ξέρω κι εσύ πώς το βλέπεις, αλλά άμα θέλω ρε, να πάω να δω προϊόντα συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, έναν υπολογιστή, ένα κάτι, ναι. Η επισκεψιμότητα θα είναι πολύ πιο μεγάλη από το κινητό. Τώρα βέβαια θα είχα πολύ μεγάλη απορία να δω σε τέτοια websites. Αν έχει διαφορά στο conversion rate, γιατί μπορεί ξέρω, να έχω 100 χρήστες από κινητό και 10 χρήστες από desktop, αλλά μπορεί από τους 10 να αγοράζουν οι 8 και από τους 100 να αγοράζουν οι 5. Ναι. Ξέρεις, να έχει τέτοιες διαφορές. Ναι. Δεν ξέρω. Πώς σου φαίνεται η επικοινωνία με το τεχνικό κόσμο, δηλαδή, άμα πρέπει να μιλήσεις επειδή είναι τεχνικά για το site. Επειδή εντάξει, εσύ δεν είσαι τεχνικό άτομο, ασχολείσαι με το business. Ναι. Δεν σε καταλαβαίνεις κάποια τεχνικά, ενώ έχεις μια διάθεση επικοινωνία. Τι σε δυσκολεύει περισσότερο σε αυτό. Με έναν τεχνικό άνθρωπο ή για τεχνικά ζητήματα. Για τεχνικά ζητήματα. Αυτό βασικά, αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι ένα άτομο το οποίο είναι business, ξεκάθαρα, δεν έχει τεχνικό background, αλλά έχει τεχνικά θέματα να λύσεις και πρέπει να εμπιστευτείς κόσμο να σου λύσει αυτά τα τεχνικά προβλήματα.
Είτε αυτά τα τεχνικά προβλήματα είναι η ταχύτητα του site, είτε είναι το SEO, οτιδήποτε όμως πάει μετά σε χωράφια τα οποία δεν, με τα οποία δεν έχεις ασχοληθεί, ρε παιδί μου, εσύ επί τούτου. Τι είναι αυτό το οποίο σε ζορίζει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι? Τι είναι αυτό που με ζορίζει? Ίσως να είναι κάποιες φορές κάποια terms που δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λένε. Ναι. Και πάλι τα διαβάζω και τα μαθαίνω. Δηλαδή κάπως ναι. Έτσι πάει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή 6 χρόνια πριν ήμουν τελείως διαφορετικός άνθρωπος από ό,τι είμαι τώρα. Τώρα δηλαδή καταλαβαίνω πάρα πολλά πράγματα. Okay. Ακόμα και να μην μπορώ να τα υλοποιήσω, καταλαβαίνω άλλος τι θα μου πει. Okay. Στην αρχή τι ήταν αυτό το οποίο ήταν... Τα πάντα άγνωστα ήταν στην αρχή, βέβαια. Κάπου... Βάσεις δεδομένων, τέτοια. Ναι, τα πάντα όλα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαστε και με τον Αντώνη 6 χρόνια και δουλεύουμε δηλαδή τόσο πολλά και τον έχω από δίπλα μου και καταλαβαίνω συνέχεια και τον ακούω πώς μιλάει στα τεχνικά, έχω αρχίσει και μπαίνω στο καλούπι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό με έχεις βοηθήσει, γαμώτο. Νομίζω η πρώτη συνειδητοποίηση είναι το ότι το website μπορεί να είναι παραπάνω από ένα σερβερ. Ναι. Και είναι ο σερβερ της βάσης και ο σερβερ του site. Μα και δύο σερβερ είναι. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο, ρε παιδί μου, τέτοιο, αλλά... Τι άλλο, όχι, δεν έχουμε κάποιο τεχνικό έτσι. Εμένα αυτό που είχα παρατηρήσει με κόσμο, τον οποίο έχει τύχει να μιλήσω για τεχνολογικά θέματα που δεν έχει σχέση με αυτό, είναι το ότι κάτι φαίνεται απλό και λες, έλα μωρέ. Είναι ένα... Ναι. Είναι, έλα μωρέ, τι είναι, ένα καλάθι. Αυτό έχει τύχει και με πελάτες μας και έχει τύχει και εμείς να πούμε ότι κάτι είναι απλό, βέβαια, χωρίς να είναι. Αλλά... Νομίζω είναι πως θα το θέσεις και πάλι πάει στα όρια πελάτη και υπαλλήλου τεχνικού κτλ. Δηλαδή άμα εσύ δώσεις την εντύπωση ότι είναι κάτι απλό και okay, θα το έχουμε λύσει σε μια εβδομάδα γιατί δώσεις και χρόνο και όμως σου έχει πάρει 2 εβδομάδες, θα πει ο πελάτης, μα καλά, αφού είναι απλό. Ναι. Καλάθι, είναι 1 εβδομάδα θα έπαιρνε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι φταίει πάρα πολύ επικοινωνία σε αυτές τις περιπτώσεις. 100%. Εγώ νομίζω και εντωμεταξύ ότι βαραίνει τον τεχνικό σε σημαντικό βαθμό. Ναι. Γιατί βασικά ο τεχνικό, τι γίνεται μερικές φορές, δεν ξέρω εσύ αν σου έχει τύχει ποτέ, είτε με προγραμματιστές, είτε με οτιδήποτε, αλλά τι γίνεται. Σου λένε ένα πρόβλημα το οποίο είναι απλό. Δηλαδή το να έχει ένα καλάθι δεν είναι απλό. Πατάς 2 κουμπιά ενώ και. Αλλά η υλοποίηση, η τοποποίηση είναι πιο περίπλοκη. Mm-hmm, ναι. Και εσύ από τη μία ξέρει, δεν θε να στεναχωρήσει τον πελάτη. Λες, έλα μου, εντάξει, θα έχω 1 εβδομάδα. Λες, θα κουραστώ λίγο παραπάνω και αρχίζει και δημιουργείται, ίσως δημιουργούνται τριβές. Είναι λάθος να πει στον πελάτη τέτοιο πράγμα. Mm. Πρέπει να ακριβώς να του πει τι συμβαίνει και πώς. Να έχει σωστές προσδοκίες. Ναι. 100%. Γιατί μετά δημιουργούνται και θέματα εμπιστοσύνη. Το οποίο, ας πούμε, εγώ δεν ξεπερνάω ποτέ. Εγώ το... Πέρανες. να σου πω κάτι. Εγώ το δέχομαι. Κοίταξε, εξαρτάται το θέμα κάθε φορά. Δεν είναι θεωρώ άσπρο μαύρο, αλλά άμα γίνει μαλακία σε κάτι που έχει σημασία για τη δουλειά σου. Ναι. Δηλαδή, άμα κάποιος σου πει, ξέρεις τι, είναι απλό να βάλω άλλος να βάζει συνένα στο καλάθι και στο ζητάνε πελάτες σου και φεύγουν και με το που στο φτιάξει, μετά σκάει το καλάθι. Και εντάξει, είναι προφανώς εμπιστοσύνη εκεί. Ποια εμπιστοσύνη. Ναι, εντάξει, άμα σου πει... Χρειάζεται να πεις όμως στον πελάτη σου είναι απλό ή είναι δύσκολο. Χρειάζεται να του πεις ότι, okay, θα το κάνουμε σε 1 εβδομάδα. Το ποσό είναι αυτό, ξέρω εγώ, να είσαι ξεκάθαρος. Υπάρχει περίπτωση να αργήσω και. Α, μπράβο, ξέρεις τι να συζητήσουμε. Τώρα άλλο θέμα θα συζητήσουμε. Όχι, αυτό θέλω να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Σχετικά με τις τιμές που συζητούσαμε παλιά. Αν είσαι okay να πληρώνεις τεχνικούς με την ώρα. Είσαι ψιλοχαλάει ή εξαρτάται. Όχι, δεν. Δεν έχει νόημα να πω με χαλάει, δεν με χαλάει. Είναι όπως θέλει να πληρώνεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αν έχει εμπιστοσύνη, οκ. Okay. Να γίνεται η δουλειά θέλω. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Άμα γίνεται η δουλειά και γίνεται στα όρια που έχουμε συμφωνήσει και είμαι εγώ και είμαι αυτό, ας πληρώνεται με την ώρα. Δηλαδή... Ωραία. Έστω λοιπόν ναι. ότι είναι η δουλειά να ξεφύγει. Δηλαδή του στυλ. Έστω ότι εγώ είμαι προγραμματιστής, μου είπε πάρει, ξέρεις τι θέλω οι φωτογραφίες να γίνουν πιο μεγάλες. Εγώ λέω, οκ, okay, Ελισάβετ, εκτιμώ ότι αυτό θα πάρει 10 ώρες. Και σου λέω, ξέρεις τι, Ελισάβετ, έχω φτάσει στις 7 ώρες και δεν το βλέπω να γίνεται το πράγμα. Και ξέρεις, πρέπει να σου δώσω να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα κάπως είναι να ξεφύγει. Και οικονομικά να ξεφύγει. Και οικονομικά, γιατί θα πάρει παραπάνω ώρες.
Ποιος, βασικά θέλω να μου πεις εσύ ποιος είναι ο... πώς θα ήθελες αυτό να το διαχειριστεί ο προμηθευτής σου. Mm. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ήθελα να πω... Επειδή έτυχε και το. Έχω δει διάφορες κουβέντες και πολλοί λένε ότι ξέρεις τι, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε σωστές εκτιμήσεις. Γιατί λέει πάρε τα σπίτια. Φτιάχνουμε σπίτια από την επαρχή της ανθρωπότητας. Και τα σπίτια είναι πάντα projects τα οποία ξεφεύγουν και σε χρόνο και σε budget. Okay. Λέει δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο με τεχνικά θέματα πρέπει να το αποδεχτούμε. Εσύ όμως, σαν πελάτης στην ουσία, ενώ τον πληρώνεις, τον άλλον σου κάνει μια δουλειά. Η οποία όμως είναι να φύγει εκτός των ορίων και οικονομικά για σένα. Όχι, δεν λέω κάτι καταστροφικό ή οτιδήποτε. Πώς θα ήθελες να υπάρχει μια διαχείριση που ξέρεις είναι και τίμια συνεργασία και καλή επικοινωνία και το να ξεφύγεις από το budget κάπως προβλέπεται σε κάποια επίπεδα. Ναι, νομίζω έχει να κάνει με το εσύ έχεις δώσει αρχικά κόστος και προβλέψεις από την αρχή και κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι δεν ούτε στο κόστος. Ναι. Το ξέρετε είναι δύσκολο, γι' αυτό το ρώτησα. Ναι, και ρωτάς και δύσκολο άνθρωπο. Το χόντρινα, το θα με έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση να έφτανε σε ένα σημείο να μου πεις, ξέρεις κάτι, θέλω άλλα 100 ευρώ, γιατί δεν μου φτάνουν. Γιατί είχες δώσει κάποια, που είχες κάνει κάποια πρόβλεψη, την οποία είναι δικό σου σφάλμα, την οποία δεν είχες κάνει σωστά. Ναι. Βέβαια, αν ήσουν ένα συνεργάτη μου που τον γνώριζα και χρόνια και είχαμε μια συνεργασία εμπιστοσύνης, θεωρώ πως και ο τρόπος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα μου λέγες, ξέρω εγώ, Ελισάβετ, έκανα μαλακία. Τι να σου πω τώρα. Ναι. Σκότωσέ με. Το... Δεν βγαίνω ούτε οικονομικά, ούτε. Πιστεύω έχει η εμπιστοσύνη πιστεύω έχει πάρα πολύ σημασία να ξέρεις δηλαδή ότι ο άλλος είναι. Ξέρεις ότι αυτό το κάνει το κάνει τίμια. Δηλαδή. Από εκεί πέρα έχει σημασία πιστεύω και το πόσο σίγουρος δείχνεις και εσύ όταν λες κάτι. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι άμα πεις ξεστή, άκου, Ελισάβετ, δεν μπορώ να ξέρω από τώρα. Υπάρχουν αυτά τα άγνωστα, τα οποία πρέπει να δούμε. Άμα το πεις αυτό, σίγουρα είναι πολύ καλό. Πιστεύω έχει πάρα πολύ σημασία. Να πεις ότι υπάρχει κίνδυνος, ξέρεις να ξεφύγουμε ή να πάμε σε αυτά. Είσαι ok με αυτό, για να ξέρω, θα ξεκινήσω, δεν θα ξεκινήσω, πώς θα ξεκινήσω. Νομίζω αυτό που φοβάται ο κόσμος είναι, ξέρεις, να του έρθει από εκεί που δεν το περιμένει. Ναι. Το μπιλιέτο. Προφανώς, όλο αυτό φοβόμαστε, αλλά το πιο σημαντικό είναι να εκτιμάς έναν άνθρωπο που θα σου το πει, αλλά θα σου το πει face to face σίγουρα, έτσι είναι πολύ σημαντικό για μένα. Να σου πει την αλήθεια, είναι πολύ σημαντικό για μένα, έτσι, να τον κοιτάς τον άλλον, θα του ζητάς λεφτά. Ναι. Το οποίο εντάξει δεν είναι πολύ εφικτό πάντα στον τεχνικό κόσμο, γιατί οι συνεργασίες πλέον γίνονται από μακριά. Ναι. Αλλά άμα λες τον άλλον τώρα στο τηλέφωνο, ξέρεις κάτι, θυμάσαι που είχαμε πει 100 ευρώ, τελικά είναι 750, είναι πρόβλημα για μένα. Καλά, αυτό είναι μεγάλη τη διαφορά νομίζω. Ναι. Αλλά, ωραία, πάμε λίγο να κάνω εγώ την ερώτηση λίγο διαφορετικά πριν πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω βασικά. Δεν σας κάλυψα, Όχι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ μιλάω τόση ώρα, δηλαδή ας κάνω και εγώ ένα post, δηλαδή. Θα σε χρονομετράω. Να είμαι λίγο ευγενικός. Αλλά σκέφτομαι το άλλο. Έστω λοιπόν ότι ξεκινάς ένα project, ρε παιδί μου, και πας και λες θέλω να περιγράψω ένα παπάκι. Και θέλω ένα παπάκι, μια προσφορά. Ναι. Και έρθει ο άλλος και σου πει ότι ξέρεις τι, μπορώ να πάρω εγώ το ρίσκο και να σου δώσω μια τιμή για το project. Η οποία θα είναι 1000 ευρώ. Okay. Ή μπορώ να χρεώνω με την ώρα. Αυτό η ώρα μου κάνει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Πες. Ναι. 100 ευρώ. Και θέλω από 7, δηλαδή 700 ευρώ, μέχρι 13, δηλαδή 1300 ευρώ ώρες περίπου. Ναι. Αλλά μπορεί να πάρει και παραπάνω, άμα γίνει κάτι πολύ πολύ διαφορετικό. Τι από όλα θα προτιμούσα. Άρα, δηλαδή, έχεις μια σταθερή τιμή, η οποία ξέρεις ποια είναι. Και η οποία πρακτικά, άμα είναι λιγότερη τελικά η ώρα που δουλέψει ο άλλος, θα βάλει παραπάνω μετά στην τσέπη, ας πούμε, από τις ώρες που δούλεψε. Σου λέει ότι επειδή παίρνω το ρίσκο όμως και αν βγει παραπάνω ώρες, θα το επομισθώ εγώ το έξτρα κόστος. Άρα λοιπόν μπαίνω μέσα. Ή μπορείς εσύ να μοιραστείς το ρίσκο μαζί του και να πληρώσεις ή την ελάχιστη ή τη μέγιστη τιμή. Τι θα επέλεγες. Το έχετε φιλοσοφήσει πολύ, νομίζω. Ναι. Τι θα επέλεγα. Προφανώς το πρώτο. Με την έννοια του ότι. Το στάνταρ. Ναι, οικονομικά θα ξέρω τι μου γίνεται. Αυτό είναι το θέμα σε μια επιχείρηση. Να ξέρεις τι σου γίνεται. Να ξέρεις πόσο θα σου βγει αυτό το πράγμα. Βέβαια, από τη μεριά τη δικιά σας, είναι πιο σωστό. Υποθέτω το δεύτερο. Ναι, πιο σωστό γελάς δεν υπάρχει. Το πρώτο τι είναι, βασικά ποιος παίρνει το ρίσκο.
Στη μία περίπτωση το ρίσκο το παίρνει ο προγραμματιστής, που μπορεί να του βγει λιγότερος ή περισσότερος χρόνος, ή τέλος πάντων ο τεχνικός. Και σε αυτή την περίπτωση τι κάνει, λέει, ή θα κερδίσω χρήματα αν έχω πέσει μέσα στις προβλέψεις μου, ή θα χάσω. Γιατί προφανώς, άμα προβλέπει ότι θα πάρει 7 ώρες, αυτό δεν θα σου πει 700 ευρώ. Δηλαδή, θα σου πει παραπάνω. Θα σου πει, ξέρω εγώ, 1300. Ναι. Συνήθως διπλασιάζουμε κοντά. Σίγουρα είναι καλύτερα να το ξέρεις εκ των προτέρων, ειδικά για να κάνεις να πλανάρεις τι και πώς. Σίγουρα. Okay, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή. Για μένα, δηλαδή. Ίσως θα μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε και εμείς κάποια φορά, δηλαδή να δώσουμε 2 προσφορές. Ναι, και πάμε. Ναι, whatever suits you best. Εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ ότι κάποιος δεν θέλει να ξεφύγει από το budget του. Δηλαδή, είναι σημαντικό. Ούτε εμείς θέλουμε να ξεφύγουμε από το budget. Δεν είναι θέμα να ξεφύγεις, είναι να ξέρεις το budget σου. Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, ναι. Να ξέρεις, να μπορείς να κάνεις τα οικονομικά σου, παιδί μου, σαν. Ναι, 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 εκ των προτέρων. Σαν άνθρωπος. Τώρα φαντάζομαι και εξαρτάται και με τα νούμερα και με το. Και έξω το θέμα τι είναι. Μπορείς, για παράδειγμα, να έχεις ένα deal με κάποιον που λες, ξέρεις τι, εσύ βάζεις, ξέρω εγώ, 10 ώρες την εβδομάδα στην Ελντέκου. Για τις 10 ώρες θα παίρνεις, ξέρω εγώ, 10 ευρώ. Ναι. Λέω νούμερα, ξέρεις. Και σε αυτές θα κάνεις ό,τι προκύπτει. Okay. Και έχεις κάτι το άλλο, ότι ξέρεις τι, έχεις τον άλλο στάντρα, ξέρεις, είναι όλα μέσα στο budget, αλλά πιθανόν. Εκεί όμως πράγματα πιθανόν να μην γίνουν, οπότε σπρώχνονται πιο μετά. Ναι, αυτό είναι θέμα. Ναι. Είναι θέμα, αλλά αυτό πιστεύω ότι στο μυαλό είναι πιο διαχειρίσιμο από το να ξεφεύγουν τα χρήματα. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα, αλλά νομίζω ότι άμα τα ζυγείς και πεις να πάει κάτι αργότερα ή να σκάσω κάποια λεφτά παραπάνω τώρα. Εγώ θα επέλεγα πάντα το δεύτερο. Νιώθω πάντα περισσότερη ασφάλεια να έχω το budget που έλεγχο. Κοίτα, πάντα. Ξαναδείτε και εντάξει, με γεύσω, παιδί μου. Αν έχεις μια εταιρεία η οποία σου λέει θέλω 100 ευρώ το χρόνο και ό,τι προκύψει. Ναι. Είναι ό,τι προκύψει. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, έχουν πάρει ένα ρίσκο, σου έχουν πει ένα ποσό. Ό,τι ζητήσεις είναι μέσα σε αυτό. Αν σου πούνε τώρα είναι 100 ευρώ για Α, Β, Γ, Δ, θα ξεκαθαρίσουμε. Ή σου πούνε για 8 ώρες και σου αρχίζουν και σου λένε: ωραία, κάναμε αυτό μείον μία ώρα. Μείον αυτό μείον μία ώρα, ξέρω εγώ. Είναι πιο ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, υπάρχουν 2 περιπτώσεις. 100 ευρώ όλα. Και μετά ανακατεύονται και γίνονται μπουρδοκλωμένα όλα και δεν βγαίνουν ούτε εκείνοι ούτε εσύ, γιατί πολύ απλά, όπως λες και εσύ, πάνε projects πίσω που εσύ σαν επιχειρηματίας δεν θέλεις να πάνε πίσω, γιατί τα έχεις πληρώσει και αυτό σου έχουν πει. Και υπάρχουν και οι φάσεις που είναι πιο ξεκάθαρες, α, β, γ, δ, και όλα τα άλλα πληρώνεις εξτρά. Ναι, 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 οκ. Okay. Νομίζω το κακό είναι όταν νιώθει ο επιχειρηματίας ότι ο προμηθευτής του είναι ένα μαύρο κουτί, στο οποίο ένας μαύρος κουμπαράς που βάζει λεφτά μέσα και δεν το κουνάς και δεν ξέρεις τι θα βγει. Δηλαδή, νομίζω αυτό είναι το αίσθημα που πολλοί φοβούνται και εγώ. Γενικά πρέπει να είσαι ξεκάθαρος από την αρχή και να αφήσεις τον άλλον να επιλέξει. Ναι. Δηλαδή, εσύ που είσαι ο προγραμματιστής, ξέρω εγώ, και θες να κάνεις μια δουλειά, πες του, θέλω αυτό. Το δοκιμάσουμε. 1000 ευρώ. Έτσι. Γιατί έτσι, δεν έχει γιατί. Να σου πω, θα το δοκιμάσουμε, να δώσουμε και τα 2 κάποια στιγμή. Να δούμε τι θα διαλέξουμε. Μπορείτε να. Ναι, κοινωνικό experiment. Ναι, αλλά. Ναι, και ο άλλο όμω ξέρει ότι μετά που θα λέει, παιδί μου, από του 10 πελάτε, οι 3 επέλεξαν αυτό. Σωστά. Μπορεί κάποιοι να επιλέγουν αυτό, να πάνε τα πράγματα λίγο πιο χαοτικά και να πληρώνουν λιγότερο ή τέλο πάντων να μην γίνονται σωστά οι δουλειέ, δεν ξέρω. Από εμά, για να μην γίνονται σωστά, το βλέπω δύσκολο. Για άλλου λέει. Για άλλου λέει. Από εμά, να μην γίνονται σωστά. Ζόρι. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ειδικά στο τεχνολογικό κομμάτι, ίσως πιο παλιά και όχι τόσο τώρα, γιατί τώρα υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση, αλλά πιο παλιά ήταν πολύ, ρε παιδί μου, black box. Δεν ήξερες τι θα πει αυτό, πώς γίνεται αυτό, τι περιλαμβάνει από πίσω. Και όλη αυτή η ενημέρωση που υπάρχει σε όλους τους τομείς και από τη μεριά του προγραμματιστή, γιατί θεωρώ ότι έχουν ξεκινήσει και οι προγραμματιστές και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να εξηγήσουν στον πελάτη τους τι θα πάρει, πώς θα το πάρει. Ναι. Δεν λέω όλοι, αλλά κάποιοι. Κάποιοι το κάνουν αυτό και καταλαβαίνουν ότι είναι και δικιά τους ευθύνη. Ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος ο οποίος απλά θα πάρει μια δουλειά και θα την κάνει. Είναι εκείνη τη στιγμή και πολιτής. Γιατί όταν είσαι freelancer, δεν είσαι κάποιος ο οποίος παίρνει από μια παρακουβά δουλειά την υλοποίηση και τέλος. Είσαι κάποιος ο οποίος πρέπει να κάνει marketing για τον εαυτό του, πρέπει να κάνει πωλήσεις για τον εαυτό του, πρέπει να κάνει account management για τους πελάτες του. Σωστά. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κάνεις. Και πιο παλιά δεν νομίζω ότι υπήρχε τόσο πολύ αυτή η αίσθηση. Ναι, 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 ναι. Τώρα σιγά σιγά οι freelancers ή οι μικρές εταιρείες ή
όλη αυτή την ναι. ομάδα ανθρώπων και επαγγελματιών, θεωρώ ότι αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι είναι λίγο πιο σύνθετο το πράγμα. Όχι ότι η καταστροφή του κόσμου. Όχι, αλλά, αλλά είναι πιο πολύπλευρο. Δεν είναι. Δεν μπορεί. Ούτε υπάρχει ενδεχομένως η αυθονία σε χρήματα που υπήρχε πριν από κάποιο καιρό που πήγαινε, ξέρω εγώ, και έχω ακούσει κάτι τρελά ποσά για websites. Τα οποία δεν είναι στατικά websites, που απλά είχαν 5 σελίδες, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μια εταιρεία πήγαινε φοβερά καλά, οπότε λέει πρέπει να έχω website. Ήταν και τότε η φάση 2005 και πλήρωνε, ξέρω εγώ, εκατομμύρια σε δραχμές. Ναι, 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 ναι. Τι ήταν τότε. Για στατικά πράγματα. Δραχμές δεν είχαν τότε. 2000, ναι, 2002 ναι. έσκασε ευρώ. Εκατομμύρια λοιπόν για. Ξέρεις τέτοιο. Ναι. Ο προγραμματιστής πρέπει να πάει και να πουλήσει τον εαυτό του και να αποδείξει, όχι να είναι πιο φθηνός απαραίτητα, αλλά να αποδείξει ότι τα χρήματα που θα πάρει θα δώσουν μια αξία στον άλλον. Ναι. Και πρέπει να τα εξηγεί στον άλλον. Δεν μπορεί να το πει, θα σου κάνω εγώ το website τέλος. Ναι. Πρέπει να το πει. Ξέρεις τι έχει, υπάρχουν αυτά τα πράγματα, θα... αυτά είναι τα γνωστά, αυτά είναι τα άγνωστα. Όσο πιο ξεκάθαρο είσαι, νομίζω, τόσο πιο πολύ βοηθάει αυτό. Συμφωνώ πάντως με την Ελισάβετ σε κάτι που είπε πριν και το ξέρασαν το ότι. Ειδικά επειδή όσο μιλάμε για αυτή τη χώρα, επειδή έχουμε ένα συγκεκριμένο ταπεραμέντρο, επειδή δεν είμαστε Άγγλοι, Αμερικανοί, αυτό. Οπότε πρέπει να το έχει αυτό στο μυαλό σου όταν μιλάς με κόσμο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα, επειδή εντάξει, έχουμε αρκετές επιρροές ξένες, αλλά πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σημασία το face to face στα σημαντικά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν είναι να μιλήσει με ένα πελάτη για να ξεκινήσει μια δουλειά, όταν είναι να σταματήσει μια συνεργασία, όταν είναι να ανακοινωθεί κάτι που είναι σημαντικό, πιστεύω και εγώ ότι αν όχι το face to face, το να είσαι σε ένα video call, ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις αυτό που λένε cop out και με ένα email να πεις, α, ξέρεις τι, το και το και το. Και δεν έχει το βάρος επάνω αυτό που έχει. Να δώσουμε τα χέρια. Να σου πω κάτι, εγώ μπορώ να λειτουργήσω και με τα δύο και εμένα μου κάνουν και τα δύο το ίδιο. Δηλαδή, μπορώ να είμαι το ίδιο σοβαρός και σε ένα email και face to face. Δεν είναι και... θέμα σοβαρότητα. Όχι σοβαρός, ενώ μπορώ να πιστεύω να μεταφέρω και τη βαρύτητα που έχει και σε μένα και στον άλλον, ανεξαρτήτως μέσου, γιατί το έχουμε κάνει κιόλας όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα μέσα. Αλλά πιστεύω ότι ειδικά μερικά πράγματα πρέπει να είναι όντως. Ειδικά εδώ. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι δύσκολα κάποιος ένας επιχειρηματίας. Θα έβλεπε το site σου, θα έλεγε ωραία, καλή δουλειά, κάνε τάδε. Θα του στείλει email, αλλά μπορεί να ξεκινήσει τότε. Θα το απαντούσε ναι, αυτή είναι η τιμή. Θα υπογράφετε με email και ξεκινούσατε όλα αυτά χωρίς να έχετε ακούσει μια φωνή. Όχι, όχι. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Όχι, εντάξει, ναι. Αν και υπάρχει απομακρυσμένη δουλειά κτλ. Αλλά αυτό που λες, ένα video call, κάτι. 100%. Να δίνει μια φατσούλα. Ρε, εγώ να το πω κάτι τώρα. Συγγνώμη, μου τη δίνει πάρα πολύ όταν μπαίνω σε video calls. Και έχουμε κανονίσει ένα video call, όχι τηλέφωνο. Και μπαίνω ρε παιδί μου με κάμερα και είναι ο man με... και δεν ανοίγει την κάμερα. Ρε, να σου πω κάτι. Ή την ανοίγει και έχει μπροστά το κλασικό προστατευτικό που δεν φαίνεται. Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Δεν έχω πρόβλημα να βλέπω τον άλλον, αλλά άμα είναι παιδιά να μην μιλήσουμε, συγγνώμη, κλείνω τώρα το παράπονο μου. Γιατί να μην κανονίσουμε ένα τηλέφωνο. Γιατί κανονίζουμε Skype ή Google Meet. Εντάξει. Είμαι drama queen, ναι. Όχι, δεν είναι. Ίσως να μην έχει ετοιμαστεί, ίσως να είναι με το βραχείο άνθρωπο το παιδί. Μα δεν φαίνεται, όχι, είσαι από εδώ και πάνω. Μπορεί και, να με το βρα... Μπορεί και εγώ να είμαι το βραχείο, παιδί. Και εδώ κουστούμι από πάνω. Ναι, αυτό ό,τι θέλω να το βγάλω μέσα. Εντάξει. Εγώ θέλω να πάω λίγο πίσω στη συζήτηση. Πίσω στη συζήτηση. Λίγο πριν πίσω και να πω κάτι που αναφέρθηκε και θέλω λίγο να το επεκτείνουμε γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ νόημα και είναι το. Πώς κάνεις drive κόσμο από μια online παρουσία, το website σου, ή τα πράγματα στο μαγαζί, αν και πώς το μετράς αυτό και πώς γενικά το έχεις δει εσύ μέχρι τώρα αυτό να δουλεύει. Πώς κάνεις drive από το φυσικό στο online ή το online στο φυσικό. Από το online στο φυσικό. Μάλλον κάνεις, υπάρχει κόσμος... Σαν τον Μπάρι, ο οποίος κοιτάει online, βιτρινιάζεται και μετά πάει να το μυρίσει και να το αγοράσει το προϊόν. Ναι, υπάρχει, προφανώς. ειδικά στο δικό μας κομμάτι, όπως είπα, επειδή κάνουμε γάμο βάφτιση, ο άλλος δεν αγοράζει εύκολα από πονιέρα από το email και από το website, εν πάση περιπτώσει. Μα γιατί, μα αγόρασα μπομπονιέρες και φαινούσαν τόσες και φαινούσαν τόσες, ξέρεις. Κλασικά, μα το τούλι είναι κρού, δεν είναι σπαστόλευκο. Και εγώ παράτηλα σπαστόλευκο, γιατί είναι κρού. Οπότε καταλαβαίνεις ότι. Σκέψου το εξής, ότι πρέπει η φωτογραφία να είναι σωστή. Mm-hmm. Υπόθεση πρώτη, ότι την έχει πάρει με σωστά. Πρέπει η οθόνη σου να είναι σωστή. 100.000 παράγοντες και εμείς πουλάμε αυτά τα φάσματα. Μα εγώ πώς θα έρθει σήμερα, ρε παιδί μου, επειδή.
πρέπει να πάω σε ένα γάμο αύριο, πήγα να πάρω ένα παντελόνι, γιατί δεν είχα. Και επειδή εγώ είμαι γκασμάς με αυτά, λέω, ωραία, θα τα στείλω φωτογραφία στην αδερφή μου, λέω, να με βοηθήσει. Και βλέπω το παντελόνι, το στέλνω φωτογραφία και φαίνεται διαφορετικά το χρώμα στο κινητό. Οπότε, όντως αυτό είναι ένα πράγμα. Άστο, εμείς έχουμε βγάλει φωτογραφία, τα δικά μας, κάτι δικά μας φυτά, το οποίο ήταν σε φυσικό χρώμα και τα βλέπουμε όλοι φυσικοί. Και μας παίρνει πελάτη και μας λέει, μα γιατί, εγώ τα βλέπω ροζ. Δεν έχει. Δεν... Κοιτάμε όλοι να δούμε πού είναι τα ροζ. Είναι, όχι. Έχει, δεν πού... έχει νόημα να το ψάξει, θεωρώ πάρα πολύ, γιατί ό,τι οθόνη έχει ο καθένας το εμφανίζει διαφορετικά. Είναι θέμα αυτό, τέλος πάντων. Ναι. Σε αυτό που λες εσύ τώρα. Για πάμε. Είναι δύσκολο προφανώς να κάνεις τη μέτρηση. Υπάρχουν τρόποι. Mm-hmm. Μπορείς να βάλεις. Δεν τους ξέρω, δεν τους έχω χρησιμοποιήσει. Μου έχουν πει, ας πούμε, ότι μπορείς να βάλεις ένα μηχάνημα για Wi-Fi, για check-ins και logins όταν μπαίνουν στο μαγαζί σου. Να κάνεις track αυτούς που μπήκαν με το Facebook και μετά να τους. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Πολύ dark matter, δεν είπα μέρα. Κάποιος μου το είπε αυτό, δεν ξέρω. Πολύ Black Mirror. Δεν ξέρω, παιδιά. Τέλος πάντων. Σε τσιπάρουν με το που μπεις μέσα και. Το άλλο που μπορείς να κάνεις ουσιαστικά είναι να ρωτήσεις στο online σου κατάστημα αν σε ξέρουν από το μαγαζί, αν σε έχουν επισκεφτεί. Να κάνεις μια φόρμα απλό. Οκ. Ναι, αυτό ας πούμε το κάνουμε. Τώρα, ως προς τις πωλήσεις, δηλαδή ως προς τους τζίρους, αν ας πούμε κάνεις 200 χιλιάρικα στο e-shop σου και στο μαγαζί, ξέρω εγώ, κάνεις 1 εκατομμύριο. Σου αναλογούν τα 200 χιλιάρικα ή σου αναλογεί ένα μεγαλύτερο μερίδιο γιατί έχεις κάνει drive πολύ στο φυσικό. Πώς το μετράς αυτό. Πώς το μετράς αυτό. Αυτό πρέπει να ξέρεις πολύ καλά νούμερα και να ξέρεις ότι το φυσικό σου κατάστημα, εσύ έτσι όπως είσαι με την επιχείρηση που είσαι, γιατί είμαστε πολλά ας πούμε, χρόνια. Ξέρουμε ότι μπορούμε να πιάσουμε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ τη μέρα. Okay. Επομένως, οτιδήποτε περισσότερο πιάσουμε, το αποδίδουμε στο e-shop. Καπαλού. Okay. Καπαλού. Το οποίο για μας είναι το e-shop, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό. Okay. Να ρωτήσω. Sorry. Αλλά έχει να κάνει με νούμερα, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό δεν είναι και ακρίβεια 100%. Πρέπει να ξέρεις τα δικά σου τα νούμερα και. Μια αίσθηση όμως ότι δίνει, ρε παιδί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις περίπου λες. Κινούμε από εκεί ως εκεί περίπου. Οπότε λες ότι θεωρώ ότι έπιασε το maximum και άμα πιάσει πάνω το maximum, πας και το μετράς εκεί. Το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν το ξεκινήσαμε, γιατί ο τζίρος που βλέπεις ότι σου αναλογεί στο e-shop, γιατί ξεκινάς, ρε παιδί μου, το e-shop κάνει ένα τίποτα, ρε παιδί μου. Και σιγά σιγά το τίποτα γίνεται κάτι όσο μεγαλώνει το e-shop. Mm-hmm. Και άμα μετρήσει και αυτό το τζίρο, είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα τα νούμερα μετά. Ναι, 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 100%. Ναι. Μα εγώ να σου πω, κάνεις πράγματα. Αλλά αυτό το Black Mirror θα ήθελα να το δοκιμάσω. Δεν αρέσει. Για μένα μου αρέσει πολύ αυτό το Black Mirror, όχι από τη συγκεκριμένη. Ναι, εντάξει, ωραίο είναι. Κάποιος δεν ξέρω. Κοίταξε, να σου πω, περίμενε. Θα πρέπει κάποιος κάτι να κερδίσει, φαντάζομαι, από αυτό για να το κάνει. Δηλαδή, εγώ γιατί να μπορώ να κάνω σαν ήλιο Facebook. Εντάξει, ναι. Κοίταξε, θα σου πω. Θέλεις να σε κάνουμε track και να ξέρουμε αν είναι μέσα. Όχι, εντάξει, το άλλο που κάνουν πολύ είναι στο pad που έχουν στην είσοδο. Που συμπληρώνεις τα στοιχεία σου. Πώς ήρθες, ξέρω πώς ήρθες, ναι. Τα newsletters δουλεύουν γενικά. Ναι, δουλεύουν, ναι. Δουλεύουν πολύ καλά. Όσο μέσω marketing. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Okay. Κάπως, πώς το έχεις κάνει. Καλά, στο newsletter από το site εννοείται ότι υπάρχουν τρόποι να γραφτούν και όλα αυτά. Mm-hmm. Το δουλεύετε και στο φυσικό κατάστημα, λέτε π.χ. αν θέλετε να γραφτείτε. Ναι, αμέ. Εμένα μου το είπε κουρέας. Τώρα πήγε και μου λέει να σου πω, λέει, κάνε ένα άρθρο, ξέρω εγώ για κουρέματα αυτά. Εγώ γενικά δεν το δίνω το email, αλλά λέω με έψησε, ήταν καλός γιατί τον είχε πιάσει τον μπλα μπλα, ρε παιδί μου και μου έλεγε και όλα αυτά. Και λέω, okay, ναι, θα το δώσω να δω. Μπορεί να μου στείλει κάτι ενδιαφέρον. Τι είναι. Είσαι κουρεμένος τώρα. Τώρα είμαι κουρεμένος, ρε φίλε. Πολύ καλό. Πολύ σημαντικό. Να μου βάλεις και μέσα newsletter. Ρε φίλε, ρε φίλε. Πρέπει κάτι να κάνω. Αρέσει το κούρεμά μου στην καλυπέτη μια φορά. Δεν μπορεί να κάνω. Λίγο τζέλι, ίσως. Ναι, τέλος πάντων. Θα πάω στον κουρέα του Αντώνη. Θα πω παιδιά. Θέλω Αντώνη καλυπέτη κούρεμα. Α, εντάξει. Copy paste. Είναι γνωστό κουρέμα. Newsletter δουλεύει. Γενικά πες ναι. Δουλεύει, ναι. Φαίνει αρκετά καλά δηλαδή αποτελέσματα και. Και στο τζίρο δηλαδή, βλέπεις και ότι το ανοίγουν πολύ και το διαβάζουν κτλ. Αν αύριο έπρεπε να διαλέξεις, να κρατήσεις μόνο ένα marketing κανάλι όπως έχεις. Δηλαδή, κάτσε, παίζεις YouTube, Instagram, Facebook, newsletter, ναι. Ads, ναι. Google, Facebook, δεν ξέρω αν έχεις κι άλλα ή τίποτε άλλο. Έχεις άλλο κανάλι, δεν ξέρω αν στο Pinterest κάνεις. Pinterest, ναι, τι άλλο. Όλα. Αν πρέπει να κρατήσεις ένα μέσω από αυτά, ποιο είναι αυτό το οποίο θα κρατούσες?
Αν έπρεπε, και πρόσεξε, αν έπρεπε να κρατήσει ένα και να επενδύσει όλο στο budget εκεί. Δηλαδή, ότι budget τώρα έχει βάλει σε πολλά, αν έπρεπε να τα μαζέψει όλα σε ένα. Ποιο θα επέλεγε και γιατί. Το κλείσιμο. Ξέρω τι, γιατί δεν το κάνει αυτό. Γιατί αυτό δείχνει τη βαρύτητα, ρε παιδί μου. Ότι αν εμφανιστούν τεχνικές δυσκολίες και πρέπει να γίνει redirect το κόστος κάπου αλλού, πού είναι να γίνει redirect το κόστος. Γιώργο. Ρε παιδί μου, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνει κάτι ασύμφορο. Αλλά εσύ το έχει αυτό το budget. Εγώ σου λέω ότι αύριο το Facebook είναι τόσο ακριβό που δεν βγάζει νόημα. Αλλά εσύ τα 10 ευρώ το μήνα που δίνεις στο Facebook τα έχεις. Ωραία, πού τα πας. Κοίτα, επειδή εμείς έχουμε πάρα πολύ content, ναι. Θα πήγαινα μάλλον. Δύο λεπτά. Πληρωμένο, έτσι. Όχι, δεν μιλάς για SEO. Μιλάς για. Πληρωμένο. Αλλά άμα ρε παιδί μου απελευθερωθεί το budget από το Facebook, μπορεί να το κάνεις και κάποιον υπάλληλο. Ναι, ότι. Δεν ξέρω, εσύ πού θα επένδυες το χρόνο σου και τα χρήματά σου, αν έπρεπε κάπου να δώσεις τη βαρύτητα. Σε marketing κανάλι ξεκινήσαμε, ναι. Θα απαντήσω YouTube, ναι. Γιατί έχουμε πάρα πάρα πολύ περιεχόμενο και το YouTube είναι από τους καλύτερους τρόπους για να διαφημιστείς μέσα από αυτό. Σκληρό. Ναι, αλλά το πιστεύω. Τι να κάνω. Όχι, είναι κατά μέσα στις προτεραιότητες που έχει στο marketing. Έχει να κάνει με την εικόνα, έχει να κάνει με το SEO, έχει να κάνει και με διαφήμιση στο YouTube, έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει influencers στους οποίους μπορείς να δώσεις και να σε μεγαλώσουν και αυτοί. Έχει. Πιάνεις το μάχη μου αυτή τη λέξη. Με τους influencers. Ναι, δεν μπορώ. Δεν θα γίνουμε εμείς influencers, Αντώνη, να λέμε. Όχι, έχω παπάκι τέτοιο. Like και subscribe στο τέλος του βίντεο. Είχα πει, δεν θα υποθεί αυτό, τελείωσε. Καταστροφή. Mute. Όχι, δεν κάνω. Νομίζω ναι. Τώρα, γενικά, δηλαδή άμα κοπούνε όλα και άμα μου λες αν θες να το κάνεις υπάλληλο, δεν ξέρω αν. Να πάρεις κάποιον να γράφει blog posts. Έχουμε. Να πάρεις δεύτερο, να γράφεις τα διπλάσια blog posts. 10 τη μέρα. Ναι. Να πάρεις ένα να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Όχι, με τι άλλο πράγμα να ασχοληθεί, άμα δεν είναι. Εμένα με κάνει στο YouTube και ξέρεις τι είπες και τώρα δεν το σκέφτηκα. Επειδή είπες ότι βοηθάει το SEO, ότι το YouTube νομίζω είναι indexed στο YouTube. Ναι. Στο Google. Οπότε, ναι, ναι. Αν γράψεις εσύ LDECO, είναι πιθανό να σου εμφανίσει και βίντεο του YouTube. Ναι. Σωστά. Ξεκάθαρα. Και έρχεται στις σελίδες που βάζουν βίντεο. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Ναι. Φίλε, εντάξει, εδώ. Ναι. CMO. Χαμός. Εντάξει. Εννοείται. Μα καταρχάς η Ελισάβετ είναι γνωστό ότι κάνει το marketing. Είναι ο CMO της μικρής κουβέντας. Παιδιά, δεν ευθύνομαι εγώ για τα 50 λεπτά, τα 60 λεπτά, τα description, τα περίεργα και αυτά, εντάξει. Ναι, αλλά κάνει το thumbnail. Εγώ να ρωτήσω μέχρι στιγμής, επειδή βλέπω ότι δεν έχει ρολό η Ελισάβετ, θα ήθελα να μου πεις μια εκτίμηση από πόσα λεπτά βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Γύρω στα 45 λεπτά. Α, και γιατί κάναμε τόσο πολλή ώρα σήμερα κουβέντα, γιατί την κόψαμε πιο νωρίς. Βαρέθηκε. Δεν πιστεύω να έχει βαρεθεί τόση ώρα. Όχι, εντάξει. Άρα μήπως είναι ενδιαφέρον για τον κόσμο. Είναι ενδιαφέρον. Ναι, εντάξει. Και έχει πω είναι ενδιαφέρον για εμάς. Για εμάς. Πώς περνάμε πολύ καλά. Καλά, εγώ σίγουρα. Έχει καφέ. Πάντα, τον καλύτερο καφέ. Εντάξει. Θα είναι sponsored by μετά, ξέρω. Όχι, ρε. Με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Δεν έχει. Δεν έχει, αν παντρεύεται ο κόσμο, δεν θα το πει. Πού θα έρθει. Θα το πω, αλλά δεν θα βάλουμε. Δεν θα πω είναι sponsored by Tavern, επειδή μου θα βάζω από κάτω. Μια σακουλίτσα εκεί, ξέρω εγώ. Αχ, πάρει δίψασα. Μισό λεπτό να πάρω αυτόν εδώ τον καφέ, ξέρει. Δεν μπορώ αυτά, μου. Είναι λίγο. Και είσαι και το άλλο το κλασικό. Αχ, αγόρασα μόνο μου αυτά και περνάει σακούλα από μπροστά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Έχω δει, είδα τελευταία μια ωραία γκρίζα διαφήμιση, η οποία όμως ήταν ωραία γιατί δεν έλεγε «Α, αυτό είναι το καλύτερο», το έκραζε κιόλας ταυτόχρονα, επίτηδες φαντάζομαι. Εντάξει, ναι, πάρα πολύ. Οπότε ήταν από ένα κωμικό που έκανε και χιούμορ με αυτό το προϊόν, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν, αυτό ήταν όντως δουλεμένο, ρε παιδί μου. Ωραία. Εντάξει, εμένα μου άρεσε. Μπορεί να έχω και θέμα με το χιούμορ. Δεν έχω θέμα, απλά. Όχι εδώ. Δεν το θεωρώ επάγγελμα. Όχι, συμφωνώ. Δεν το θεωρώ επάγγελμα. Εδώ α, το influencing. Είναι λάθος ο η τοποθέτησή σου, είναι πλέον για εγώ. Και εγώ πιστεύω ότι. Αλλά το βγάζω τους κοιλιακούς μου ή τα μπούτια μου που είναι το influencing. Μετά βάζω πάνω ένα υπολογιστή. Παντού υπάρχουν τα κακά πρότυπα, Αντώνη. Εντάξει. Τα καλά και τα κακά. Κοίταξε, και αυτό έχει τύχει να το συζητήσω και εγώ με κόσμο. Αλλά όσο εσύ άμα σκεφτεί ότι έχει μια σχέση με έναν προμηθευτή και ένα πελάτη του στυλ, κοίταξε να δει. Ρε φίλε, όμως να σου πω κάτι, περίμενε. Άμα πουλάς πρωτεΐνες, σκόνη πρωτεΐνες, τι θα βγάλεις έξω, ρε φίλε, την κοιλιά όπως μπήρε. Δικιά μου, πολύ ωραία. Εντάξει, κάτι πρέπει να βγει. Είναι και αυτό ένα προϊόν. Οκ, εντάξει.
Δεν μπορώ να το χωνέψω, μου φαίνεται περίεργο, αλλά το καταλαβαίνω. Κράτα καλά την ταμπέλα από το νερό, ρε παιδί μου, για να μην. Okay. Αφού πάντα του καφέ προσπαθώ να του βάλω, ρε παιδί μου, να μην φαίνεται. Δεν το ξέρω, δεν το έχουν πει. Λένε ότι ο Αντώνης κάνει υπερπροσπάθεια, ξέρω να μην φαίνεται τραντς. Anyway. Ναι. Λοιπόν, λέω να μην κρατήσει μάλλον την Ελισάβετ, έχει φρίξει τόση ώρα εδώ. Γιατί πόση ώρα πέρασε, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν είδατε μόλις μπήκαμε τι ώρα ήταν. Ποτέ δεν βλέπουμε γιατί δεν θέλουμε να μας αγχώνει η ώρα. Θα το πω στο τέλος. Είναι κόλπο. Okay. Έχετε κάτι άλλο ενδιαφέρον να ρωτήσετε. Α, το έχει κι άλλο. Να μεγαλώσουμε το βίντεο κι άλλο. Εγώ εκτιμώ ότι είμαστε στο 50 λεπτό αυτή τη στιγμή. Ναι, εδώ θέλω. Δηλαδή, έχω αρχίσει να αποκτώ μια αίσθηση του χρόνου μέσα από αυτό το podcast. Λοιπόν, οπότε βρίσκουμε την Ελισάβετ στο. Πού σε βρίσκουμε? Α, στην Eldeco. Μπράβο. Eldeco.gr. Ακριβώς. Και στο YouTube. Παντού. Και στο Instagram. Εγώ βλέπω περισσότερο Eldeco από τη μικρή κουβέντα η Ελισάβετ. Δηλαδή, για παράδειγμα. Η Ελισάβετ είναι αυτή που κάθε φορά μας ρωτάει τι θα πείτε απόψε. Και λέμε αφού δεν ξέρουμε εσύ. Ναι. Ρε παιδιά. Πάντως είδες πώς λειτουργεί, το κάνουμε freestyle. Τα sex terms σε μαράνα είναι για τα blogs. Ορίστε. Θες εσύ θεματολογία. Ορίστε. Εντάξει. Λοιπόν. Αποχαιρετούμε για καλοκαίρι. Αποχαιρετούμε για καλοκαίρι. Είσαι συγκινημένος. Καλά, φουλ, είμαι super happy. Καλά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με φέρετε στο τρίχο. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Είπαμε να κλείσουμε έτσι ωραία. Ναι. Και θα ξαναπούμε κάποια στιγμή το φθινόπωρο. Σίγουρα θα ξανακάνουμε επεισόδιο στο καλοκαίρι. Καλά, ναι, ναι, αλλά θα είναι special. Θα είναι χαμηλό, θα είναι κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή σίγουρα θα περάσει τουλάχιστον μια εβδομάδα χωρίς επεισόδιο. Για να πούμε ότι κάναμε και πριν. Έχετε κάτι να πείτε στο τέλος, σαν έτσι. Πώς το λένε, σαν επιφώνημα χαράς. Έχετε συζητήσει κάτι. Ναι, πάμε παραλία, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν έχει. Μύκονος! Λοιπόν, πού βρίσκουν τη μικρή κουβέντα, Αντώνη? Μας βρίσκουν στο. Σταμάτα. Πού βρίσκουν τη μικρή κουβέντα, Ελισάβετ? Σίγουρα στο YouTube. Μπράβο. Και στο Spotify. Χαμός. Apple Music. Apple Podcast Music. Αυτό ξέρω, ναι. Podcast. Google Podcast Music αντίστοιχα. Και μετά όλα τα άλλα τα podcast, το ειδή πράγματα τα οποία ποτέ δεν θυμάμαι απ' έξω, αλλά είμαστε εκεί. Και. Κάτσε μία εδώ τώρα να τα βάλω, να είμαι έτοιμο. Να είμαστε στο Steam. Ναι. Και. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.